που είμαστε ερωτευμένοι. Mm. Άρα υπάρχει σχέση με τον κύριο Ζογλωτή. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Συγγνώμη. Μα ευχαριστώ, Τζένι. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για την προσωπική μου ζωή, αλλά επειδή με το Φώτη συνεργάζομαι και θα με δείτε και άλλες φορές έξω. Πότε, μπορούμε. Δηλαδή. Γιατί θα κυκλοφορούμε έξω, αφού συνεργαζόμαστε, βλεπόμαστε με τον άνθρωπο πολύ συχνά. Θα υπάρξουν παπαράτσι δηλαδή. Ή θα το συζητάμε κάθε εβδομάδα, θα με ρωτάτε και θα σας λέω. Γιατί με τον Καβατζίκη δεν βγαίνει. Δεν θέλει Πέτρο. Με τον Καβατζίκη και δεν βγαίνει. Γιατί βγαίνω με την Τζένι εγώ. Δεν έχει τύχει να βγούμε, αλλά έχω επαγγελματική σχέση και καθημερινή επαφή. Δηλαδή τώρα. Μέχρι εκεί φτάνει. Επαγγελματική σχέση είναι καθημερινή επαφή. Λοιπόν, για τα προσωπικά μου δεν μιλάω. Αυτό που είπες, καθημερινή επαφή. Πολύ καλύτερα. Είναι μια χαρά. Το καθημερινή επαφή, γιατί με τους συνεργάτες μας δεν είμαστε κάθε μέρα, δεν πάμε γραφείο. Εξαρτάται. Είναι περίοδος που βγάζω τραγούδι και πρέπει με τους στενούς μου συνεργάτες μιλάω 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και ωραία. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Δηλαδή, θα ακολουθήσει. Η πικρή εμπειρία που είχε με τον Αλεξάνδρο, ποια ήταν? Παιδιά, να πω κάτι. Ένα λεπτό. Μετά νιώσα που μίλησα. Αυτό έλεγα εγώ. Σε μια γυναίκα, η οποία δεν θέλει να κάνει το κοκόρι, αν τη αρέσει και μια σχέση, θέλει να την κρατήσει για ένα χι διάστημα κρυφό και αν δει ότι δεν είναι το γλυκό να βγει και να το πει. Δεν μπορεί μια γυναίκα, αν κάθε μήνα αλλάζει σύντροφο, να βγει να λέει τάχω τώρα. Εννοεί ότι η Αλεξάνδρο κάθε μήνα. Λέω το ακραίο. Οι άντρες μπορεί να θέλουν να το λένε. Είναι καθαρά προσωπικό. Μάλιστα. Καθαρά. Εντάξει, παιδιά. Αλυσίδατε, εγώ θέλω να σα ρωτήσω κι άλλα, αλλά δεν θα σε φέρω.